Με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε σήμερα την δεύτερη υπόθεση από τον τρίτο τόμο του Ευεργετινού, η οποία υπόθεση σε αυτή έχει σχέση με την κατάκριση. Και ο τίτλος της είναι ο εξής: «Δεν πρέπει κανείς, ούτε τον αποδεδειγμένος αμαρτάνοντα, να κατακρίνει και να ξεφτελίζει, αλλά να προσέχει τον εαυτό του και να μην ασχολείται φιλοπεριέργως με ξένες υποθέσεις, διότι ασφαλώς εκείνος ο οποίος προσέχει τα δικά του σφάλματα δεν μπορεί να κατακρίνει τον πλησίον. Ότι ουδέ τον προφανώς αμαρτάνοντα δι κατακρίνει, ουδέ εξουθενή τεινά, αλλά προσέχινε αυτό και μη περιεργάζεστε τα λότρια. Ο γάρ προσέχων της ιδίης κακής, των πλησίων κατακρίνει ουδύνατε». Δηλαδή μας λέγει τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να μην κατακρίνουμε τους άλλους, ακόμα και αυτούς που αμαρτάνουν φανερά, και θα το πετύχουμε αυτό εάν προσέχουμε στα δικά μας φάλματα, γιατί όποιος προσέχει τα δικά του φάλματα δεν μπορεί να κρίνει και να κατακρίνει, δηλαδή να κρίνει με εμπάθεια, γιατί αυτό είναι η κατάκριση. Είναι η εμπαθής κρίση, η κρίση η οποία έχει μέσα συναισθήματα μίσους, αποστροφής, υποτίμησης του άλλου. Και δεν είναι η απλή κρίση, η οποία πρέπει να γίνεται, όχι όμως με διάθεση να προσβληθεί και να μειωθεί το πρόσωπο του αδελφού μας, αλλά με διάθεση να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Ο Κύριος που μας είπε «μη κρίνετε, να μην κρυθείτε», μας είπε και «την δικαία κρίση κρίνετε», τα οποία δεν είναι αντίθετα. Το ένα συμπληρώνει, τα λέγαμε, το άλλο. Πρέπει να κρίνουμε δίκαια, σωστά, αμερόληπτα τα γεγονότα, τις πράξεις, αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αλλά όχι τους ανθρώπους, με διάθεση, όπως είπαμε, υποτιμητική και επιτιμητική. Αλλά πάντοτε με συμπάθεια και με αγάπη να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε και να προσευχόμαστε για όλους. Μάλιστα, αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από εμάς ως τραυματισμένοι από τον κοινό εχθρό, αδελφοί μας. Και να λέμε ότι αν αυτός έπεσε σήμερα, πολύ πιθανόν αύριο να πέσω εγώ. Και βεβαίως αυτός μπορεί να μετανόησε, να μετανοεί. Εγώ όμως δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μετανοήσω, αν θα μπορέσω να σωθώ. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή το θέμα της κατάκρισης. Διαβάζουμε στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή: «Ουκ έστι φρίξε και εκπλαγίνε και εξτείνε τη διανία, ότι ο μεν Θεός και Πατήρ κρίνει ουδένα, πάσαν δε την κρίση δέδω και το Υιό. Είναι δυνατό», λέει, «να μην φρίξεις και να μην καταπλαγείς, να μην σαλεύσει το μυαλό σου όταν σκεφτείς ότι ο Θεός και Πατήρ κανένα δεν κρίνει, αλλά παρεχώρησε την εξουσία του κρίνιν εις τον Υιόν». Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Πατήρ λέει «ου κρίνει ουδένα, πάσαν δε την κρίσιν δέδω και εν το Υιό». Δεν είναι λοιπόν, λέει, να φρύτει κανείς και να καταπλήτεται βλέποντας τον Πατέρα, τον Ουράνιο, τον Θεό, τον Παντοδύναμο, να μην κρίνει κανένα και να κρίνει ο άνθρωπος, θα μας το πει στη συνέχεια. «Πάσα την κρίση ο Πατήρ δέδω και το Υιό, ο δε Υιός αυτού κράζει, μη κρίνετε για να μην κρυθείτε, μη κρίνετε για να μην κρυθείτε». Και το σκεύος, ο Παύλος, ομοίως, το σκεύος της εκλογής: «Μη προκαιρού τι κρίνεται, έως ανέλθει ο Κύριος».
να μην κρίνεται προκαιρού κάτι μέχρι ότου έρθει ο Κύριος, ο οποίος και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Και ενώ κρίματι κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις, όπως λέει πάλι στην προς Ρωμαίους. Με αυτό το κρίμα και με αυτή την αυστηρότητα με την οποία κρίνεις και καταδικάζεις τον άλλο, με αυτό θα κατακριθείς και εσύ. Ουσιαστικά αυτός που κατακρίνει τον άλλον, κατακρίνει, καταδικάζει τον εαυτό του. Ενώ λοιπόν ο πατήρ δεν κρίνει κανένα, ενώ ο Υιός κράζει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, ενώ ο Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού λέει μη κρίνετε προκαιρού τι, έως ανέλθει ο Κύριος. Όχι ότι μετά θα μπορέσουμε να κρίνουμε, δεν θα κρίνουμε καθόλου, ο Θεός θα κρίνει, ο Θεός και μάλιστα ο Χριστός. Οι δε άνθρωποι αφέντεστα σε αυτόν αμαρτίας, ήραν την κρίση από το Υιού και καταδικάζουν αυτούς. Αντίθετα με την ενέργεια του Πατρός, την εντολή του Υιού και τη γνώμη του, τη θέση του Αποστόλου Παύλου, οι άνθρωποι εγκαταλείψαντες στις αμαρτίες των, υπέκλεψαν την εξουσία του Κριτού από τον Υιό και ως αναμάρτητοι δήθεν δικάζουν και καταδικάζουν τους συνανθρώπους τους. Και ο μεν ουρανός εξέστη επί τούτο. Η δε γη έφρηξε, αυτοί δε ου και σχήνονται αναισθητούντες. Γι' αυτό το θράσος ο ουρανός εξέστη. Η γη έφρηξε, αυτοί όμως οι κατάλαλοι και συκοφάντε παραμένουν αναίσθητοι και δεν τρέπονται. Μας δείχνει το μέγεθος της αμαρτίας αυτής, της κατακρίσεως, σε όλο το μεγαλείο ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Δηλαδή αυτός που κατακρίνει μπαίνει πάνω από τον Υιό, μπαίνει πάνω από τον Θεό Πατέρα, έτσι και κρίνει και κατακρίνει, ενώ δεν έχει καμία εξουσία γι' αυτό. Εν το γεροντικό. Κοντά σε ένα γέροντα κατοικούσε ένας αδελφός, έχοντας λίγο χρόνο στην άσκηση. Αυτός δεν φρόντιζε όσο έπρεπε για τα μοναχικά του καθήκοντα. Όταν επρόκειτο να αποθάνει, βρισκόμενος στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, προσήλθαν κοντά του μερικοί από τους άλλους μοναχούς για πνευματική διατροφιά και παρηγοριά. Ο γέροντας έβλεπε με ευχάριστη κατάπληξη ότι το πρόσωπο του μελοθανάτου δεν είχε την αγριότητα που διακρίνει συνήθως τον άνθρωπο όταν αποθνίσκει. Θεωρών αυτόν ο γέρον ηλαρός και μεταχαράς εκδημούντα του σώματος. Δεν τον έβλεπε να ταράζεται, αλλά είχε μια ηλαρότητα. Γι' αυτό και θέλησε να οικοδομήσει τους παρακαθημένους. Τους λέγει σε αυτόν, αδελφέ μου, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν επέδειξες τόσο σπουδαίο και αξιόλογο αγώνα στη μοναχική άσκηση. Πώς λοιπόν ετοιμάζει να ταξιδεύσεις το φρικτό αυτό ταξίδι με τόσο ευχάριστο διάθεση? Αδελφέ, πάντες γινώσκομεν ότι ου πάνη σπουδαίο σε γένου στην άσκηση. Δεν ήσουν πολύ σπουδαίο στην άσκηση, μάλλον αμελής. Και πόθεν ούτω προθύμος πορεύει και πώς τόσο πρόθυμα έτσι και με χαρά βαδίζει στην οδό αυτή που σε, του θανάτου. Και απεκρίθη ο αδελφός. Πίστεψον πάτερ, αλήθεια λέγεις. Πίστεψε με πατέρα μου, αλήθεια λες. Πλην αφήσε γενόμην μοναχός, ούκ είδα ότι έκρινα άνθρωπον ή εμνησικάκησα την γη. Πλην όμως από τη στιγμή που έγινα μοναχός, δεν έκρινα κανέναν άνθρωπο. Δεν κατέκρινα κανέναν άνθρωπο. Δεν κράτησα κακία με κανένα. Αλλά κι αν κάποτε ήποτε συνέβη διαφορά πρόστινα, τη αυτή ώρα διηλασσόμην αυτό. Δεν κράτησα κακία,
αλλά και αν κάποτε προέκυψε μικρή φιλονικία με συνάνθρωπό μου, επεδίωξα την ίδια ώρα να συμφιλειωθώ μαζί του. Σκέπτομαι λοιπόν να πω στο Θεό, «Συ είπες μην κατακρίνετε για να μην κατακριθείτε. Συγχωρήστε τους συνανθρώπους σας και θα σας συγχωρήσει ο Θεός. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος». «Και άφετε και αφαιθήσετε ημίν». Και απάντησε τότε σε αυτόν ο γέρον, «Ειρήνη σοι τέκνον, ότι και δίχα κόπου εσώθης». Η ειρήνη του Θεού είναι μαζί σου, παιδί μου, γιατί και χωρίς τον κόπο της μοναχικής ασκήσεως σώθηκες, επειδή απέφυγες την κατάκριση. Ο Αββάς Αγάθων, όταν έβλεπε πράγμα, δηλαδή σφάλμα παράτινος γενόμενων, και ήθελε ο λογισμός αυτού κατακρίνε, έλεγεν αυτό, «Αγάθων, πρόσεχε εσύ μη ποιήσεις αυτό». Και ούτως ο λογισμός αυτού ησύχαζε. Μας λέει το δεύτερο αυτό απόφθεγμα από το γεροντικό. Είδαμε στο μεν πρώτο πόσο εύκολα σώθηκε εκείνος ο μοναχός, ο οποίος δεν είχε τόση σπουδή στα μοναχικά του καθήκοντα, ήταν κάπως αμελής, αλλά είχε φροντίσει όμως για να μην κατακρίνει κανέναν αδερφό. Και μάλιστα να μην έχει έχθρα και μνησικακία με κανέναν αδερφό. Και μάλιστα επίσης φρόντιζε κάθε στιγμή που συνέβαινε μια φιλονικία, την ίδια στιγμή να υπάρξει και η συμφιλίωση. Δεν κρατούσε δηλαδή καθόλου ο θυμός του. Ούτε περίμενε καν να έρθει το βράδυ, όπως λέει ο νόμος του Θεού, τουλάχιστον λέει μέχρι το βράδυ να φροντίσετε να έχετε ειρηνέψει με όλους αυτούς που έχετε κάποια πικρία, κάποια στενοχώρια. Να μην δύσει ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Και στο δεύτερο βλέπουμε αυτό που έλεγε ο Αββάς Αγάθων, πρόσεχε στον εαυτό σου. Εσύ να προσέξεις να μην κάνεις αυτό που βλέπεις να κάνει ο άλλος, το κακό. Μην κατακρίνεις τον άλλον. Πρόσεξε, μην το πάθεις κι εσύ. Ο δοκόν αισθάνε, βλέπετο μη πέσει. Είπε κάποτε στον Αββά Μονά, ο Αββάς Αντώνιος, προφητεύοντας, ότι θα προκόψεις πολύ στο φόβο του Θεού. Τον έβγαλε έξω από το κελί και του έδειξε ένα λίθο, ένα βράχο και του είπε, «Βρίσε αυτόν τον βράχο και χτύπησε τον». Και ο Αββάς Αμονάς έκανε όπως του είπε ο Αββάς Αντώνιος. Και του λέει ο Αββάς Αντώνιος, «Έτσι κι εσύ πρόκειται να φτάσεις σε αυτό το μέτρο, να γίνεις δηλαδή σαν το λιθάρι και είτε σε βρίζουν, είτε σε εξουδενώνουν, είτε σε ταλαιπωρούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εσύ θα είσαι σαν να είσαι νεκρός, σαν να είσαι πέτρα. Δεν θα πιάνεις δηλαδή θυμό εναντίον τους, αντιπάθεια, μια συκακία». Και αυτό ακριβώς και έγινε. Αυτό που είχε προφητέψει ο Αββάς Αντώνιος στον Αββά Αμονά. Σε τόση μεγάλη ανεξικακία και αγαθότητα πρόκοψε ο Αββάς Αμονάς, ώστε αγνοούσε τελείως την κακία. Και όταν έγινε επίσκοπος, του έφεραν μία παρθένο, η οποία είχε διαφθαρεί από κάποιον και είχε μείνει έγκυος. Και του έφεραν και αυτόν που τη διεύθυρε. Και λέγουν στον επίσκοπο, «Δώσ' τους επιτίμιο». Αυτός δε, αφού σφράγισε, σταύρωσε δηλαδή την κοιλιά της γυναικός, της έδωσε εντολή να της δώσουν 6 ζεύγη από σεντόνια, λέγοντας, «Μήπως όπως φεύγει η γυναίκα, γεννήσει και πεθάνει, ή αυτή ή το παιδί». Τότε ήταν αυξημένη η θνησιμότητα στα νεογέννητα και στις μητέρες. Μην πεθάνει λοιπόν,
Τις φοβήθηκε ο Άγιος και τις έδωσε και 6 σεντόνια, 6 ζεύγη σεντόνια. Και μήπως δεν έχει να κυδέψει το παιδάκι της ή να κυδευτεί η ίδια. Τόση ανεξικακία και εσπλαχνία είχε ο Άγιος. Και αυτοί τότε, οι οποίοι οι καταυτείς εντυχώντες, αυτοί που ήταν εναντίον της και την είχαν φέρει για να την τιμωρήσει ο επίσκοπος, βλέποντας το γεγονός, του λένε «Τι είναι αυτό που κάνεις, δώσ' τους επιτίμιο». Και αυτός τους είπε «Βλέπετε αδελφοί, είναι κοντά στο θάνατο και τι μπορώ εγώ να κάνω». Και αφού είπε αυτό την απέλησε και δεν τόλμησε ο γέροντας να την κρίνει. Ο ίδιος ήρθε κάποτε σε έναν τόπο για να φάγει, γεύσαστε. Και ήταν εκεί ένας αδερφός, ο οποίος είχε κακή φήμη. Δηλαδή, ήταν πόρνος. Συνέβηδε τότε και την γυναίκα με την οποία ο αδερφός έπασχε να είναι και αυτή παρούσα στο κελί του. Τότε λοιπόν αυτοί που έμεναν σε εκείνον τον τόπο, όταν έμαθαν ότι η γυναίκα είναι στο κελί του αδερφού, όρμησαν για να το διώξουν από το κελί του. Όταν έμαθαν δε ότι ο επίσκοπος Αμμονάς ήταν κοντά τους, αφού ήρθαν τον παρακάλεσαν να έρθει μαζί τους και ενώπιον αυτού ελεγχθέντος του αδελφού, εκδιώξωσιν αυτόν. Και αφού σταθεί ο αδερφός έτσι ο φταίχτης, ο πόρνος μπροστά του, να ελεγχθεί και να τον διώξουν, να τον εκδιώξουν. Ο δε αδελφός Νοήσας προλαβών έκρυψε τη γυναίκα εις πίθω μέγα. Το κατάλαβε ο αδερφός και πρόλαβε και έκρυψε την γυναίκα που ήταν στο κελί του σε ένα μεγάλο πιθάρι, την οποία κατά το άνω μέρος έχοντα. Και αυτό το πιθάρι είχε την οποία το στόμιο στο επάνω μέρος. Έγνωδε ο Αββάς Αμμονάς, ο επίησε ο αδελφός και ως παραγενόμενος εισήθενε στο κελί του αδελφού. Το κατάλαβε δηλαδή ως προορατικός που ήταν ο Αββάς Αμμονάς και μόλις έφτασε και εισήθενε στο κελί, εκάτσε με τρόπο επάνω στο πιθάρι και διέταξε να γίνει συστηματική έρευνα στο κελί για να ανεβρεθεί η γυναίκα της αμαρτίας. Λεπτομερέστατα έψαξαν όλα τα σημεία του κελιού χωρίς να μπορέσουν να βρουν τη γυναίκα. Μετά από αυτή την άκαρπη έρευνα, είπε ο Αββάς Αμμονάς, «Βλέπετε ο Θεός να σας συγχωρήσει». Και αφού ευχήθηκε για όλους, διέταξε τους επισκέπτες να φύγουν. Όταν έμεινε μόνος του στο κελί, έπιασε από το χέρι το μοναχό και ενώ με το βλέμμα του του έδωσε να καταλάβει ότι αντιλήφθηκε τα πάντα, του είπε γεμάτο στοργή, «Πρόσεχε σε αυτό, αδελφέ, πρόσεχε αδελφέ μου». Χωρίς να πει τίποτα άλλο, αναχώρησε. «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Αυτό το είπε. Βλέπουμε τη μεγάλη του διάκριση και ακατακρισία. Γνώριζε τι είχε γίνει, κάλυψε τον αμαρτάνοντα αδελφό και την γυναίκα και βέβαια στο τέλος που έφυγαν όλοι, συμβούλεψε και τα δέοντα στον μοναχό που παρεκτρέπεται. Ένα ακόμα απόφθεγμα. Ένας μοναχός, επειδή αμάρτησε, απεπέμπετο από την αδελφότητα υπό τον πρεσβυτέρο, από τον πρεσβύτερο, τον ιερέα της αδελφότητας. Κατόπιν της ενεργίας αυτής, ο Αββάς Βυσαρίων σηκώθηκε και έφυγε μαζί με τον αδελφό λέγοντας «Και εγώ είμαι αμαρτωλός». Ήθελε να του διδάξει δηλαδή να μην είναι τόσο εύκολη στο να αποδιώκουν τους αδελφούς λόγω κάποιας αμαρτίας, κάποιου φάλματος. Γιατί τότε είναι σαν να του έλεγε «Και εγώ πρέπει να φύγω και όλοι πρέπει να φύγουμε γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί». Ο Αββάς Ισαΐας έδωσε την εξής συμβουλή στους μαθητές του. Εάν σε ενοχλήσει ο λογισμός να κατακρίνεις τον πλησίον για κάποια αμαρτία την οποία έκανε,
Πρώτον και κύριον να σκεφτείς ότι εσύ είσαι περισσότερο αμαρτωλός από εκείνο. Πάντα πρέπει να έχουμε αυτό το λογισμό ότι είμαστε οι πρώτοι των αμαρτωλών, οι χειρότεροι όλων των αμαρτωλών. Αν αυτό το έλεγε ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, πόσο μάλλον πρέπει να το λέμε εμείς. Άρα, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αδερφοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς. Εμείς είμαστε οι πιο αμαρτωλοί από όλους. Λέει λοιπόν ο Αββάς της Αγίας, όταν σε πειράξει ο λογισμός να κατακρίνεις κάποιον, εσύ αμέσως να σκεφτείς ότι είσαι πιο αμαρτωλός από εκείνον. Έπειτα να είσαι βέβαιος ότι και όσα καλά νομίζεις ότι έπραξες, δεν ήταν αρκετά αρεστά στον Θεό. Μπορεί να έχεις κάνει και κάποια καλά, αλλά να ξέρεις ότι και αυτά δεν άρεσαν στον Θεό. Με τις σκέψεις αυτές ασφαλώς δεν θα έχεις την τόλμη να κατακρίνεις τον πλησίον σου. Όταν σκεφτείς ότι εσύ είσαι πιο αμαρτωλός από αυτόν και αυτά που έκανες δεν αρέσουν στο Θεό και δεν άρεσαν στο Θεό, τότε δεν θα κατακρίνεις τον άλλον. Ο ίδιος πάλι είπε, δηλαδή ο Αββάς της Αγίας, ο καλύτερος τρόπος να αναπαύσεις τη συνείδησή σου είναι να μην κατακρίνεις τον πλησίον και να ταπεινώνεις τον εαυτόν σου. Ένας γέρος μοναχός είδε έναν αδελφό να εσχρουργεί με κάποιον άλλον χωρίς να τον ελέγξει. Δεν τον ήλεξε δε, διότι εσκέφθη. Αν ο Θεός που τους έπλασε τους βλέπει και δεν τους καίει, ποιος είμαι εγώ για να τους ελέξω. Ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος ήρθε σε ένα κοινόβιο όπου είδε έναν αδελφό να σφάλει και τον κατέκρινε. Με το λίγο καιρό αφού τελείωσε την εργασία για την οποία ήρθε στο κοινόβιο, αναχώρησε από αυτό και βγήκε πάλι στην έρημο. Μόλις όμως πλησίασε το κελί του και ετοιμαζόταν να ανοίξει για να εισέλθει, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά στην πόρτα και δεν του επέτρεπε να εισέλθει. Ο γέροντας τότε με γλυκύτητα και ταπεινοφροσύνη τον παρακαλούσε λέγοντας: «Τι έκανα, για ποια αιτία δεν μου επιτρέπεις την είσοδο?» Και ο άγγελος του Κυρίου απαντά: «Με έστειλε ο Θεός για να σε ρωτήσω πού διατάσσεις να βάλω τον αδελφό του κοινοβίου που έσφαλε και τον κατέκρινες». Μόλις άκουσε αυτό το πράγμα ο γέρον και αντιληφθείς την αιτία, μετανόησε για την κατάκριση του αδελφού του, στην οποία προέβη και αμέσως είπε: «Πραγματικά έχω αμαρτήσει, συγχώρησέ με». Και ο άγγελος με γλυκύτητα του απάντησε: «Σήκω, ο Θεός σε συγχώρησε. Πρόσεξε όμως από εδώ και μπρος να μην κατακρίνεις κανένα, έως ότου έλθει ο Κύριος, στον οποίο μόνον ανήκει η εξουσία να κρίνει τους πάντες». Δηλαδή ο Θεός του έστειλε άγγελο για να τον συνετίσει να μην κατακρίνει. Ο Αββάς Μακάριος ο Μέγας, καθώς έλεγαν αυτοί που τον γνώρισαν, κατόρθωσε να γίνει επίγειος Θεός. Σύμφωνα και με το ρητό, εγώ είπα «Θεΐεστε», κατά χάρη βέβαια και όχι κατά φύση. Το επέτυχε αυτό γιατί όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο και τον προστατεύει με την καλοσύνη του, και ούτω τρόπος και ο Αββάς Μακάριος όταν έβλεπε ελαττώματα στους ανθρώπους ή άκουγε ότι σφάλουν, τους σκέπαζε από καλοσύνη σαν να μην είδε και άκουσε τίποτα. Όσο μπορούμε να σκεπάζουμε τα λάθη των άλλων, να μην τα φανερώνουμε, αλλά με πολύ αγάπη να φερόμαστε. Και αν σκεπάζουμε τους άλλους, νοιάζουμε στον Θεό, έτσι ο οποίος μας σκεπάζει συνεχώς με τη στοργική του Θεία Πρόνοια. Και μας ανέχεται και μας συγχωρεί, αρκεί εμείς να προσπαθούμε να διορθωθούμε, να μετανοούμε. Κάποτε σε μία σκήτη έσφαλε κάποιος αδελφός και οι πατέρες έκαναν σύναξη για να τον δικάσουν. Μεταξύ των άλλων εκάλεσαν στη σύναξη και τον Αββά Μωυσή. Εκείνος όμως δεν ήθελε να έρθει και πάλι ο προϊστάμενος της συνάξεως τον κάλεσε εκ νέου λέγοντας: «Έλα, διότι σε αναμένουν όλοι οι πατέρες». Τότε ο Αββάς Μωυσής ξεκίνησε αφού γέμισε ένα τρίπιο ζεμπίλι με άμμο και το έβαλε στους ώμους του. Με το φορτίο δε αυτό ήρθε στον τόπο της συνάξεως.
Οι πατέρες σεβόμενοι τον Αβά Μωυσή, μόλις πληροφορήθηκαν ότι έρχεται, βγήκαν για να τον προϋπαντήσουν. Αλλά καθώς τον είδαν με το περίεργο εκείνο φορτίο του ζεμπιλιού, από τις τρύπες του οποίου έτρεχε η άμμος, κατάπληκτοι τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτό, Πάτερ?» Και ο γέρον απάντησε σε αυτούς: «Είναι οι αμαρτίες μου που γλιστρούν από πίσω μου χωρίς να βλέπω αυτές. Κι όμως με ένα τέτοιο φορτίο αμαρτιών ήρθα εγώ σήμερα εδώ για να δικάσω ξένα πράγματα». Οι πατέρες που αποτελούσαν τη σύναξη, μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια, αντιλήφθηκαν τη σημασία τους. Γι' αυτό τίποτε δεν είπαν στον αδελφό που επρόκειτο να δικάσουν, αλλά τον συνεχώρησαν. Δηλαδή τους έδωσε το μάθημα της συγχώρησης και της άμνησης κακίας ο Αββάς Μωυσής. Ο ίδιος ο Αββάς Μωυσής είπε κάποτε σε μία σύναξη αδελφών: «Πρέπει ο άνθρωπος να αποθάνει καθώς αφορά τον συνάνθρωπό του, ώστε να μην κατακρίνει κανέναν για τίποτε, δηλαδή να μην θέλει την αγάπη των άλλων, την δόξα των άλλων, να είναι σαν νεκρός απέναντι στους άλλους και ούτε πάλι να μισεί τον έλεγχο των άλλων ή την απαξίωση των άλλων. Να γίνει σαν το δέντρο, σαν τον βράχο για τον οποίο μίλησε προηγουμένως ο Αββάς Αντώνιος. Λέει λοιπόν ο Αββάς Μωυσής, πρέπει ο άνθρωπος να αποθάνει ως προς τον συνάνθρωπο, με αυτή την έννοια. Να μην ενδιαφέρεται δηλαδή για τα μπράβο των άλλων και να μην κατακρίνει κανένα για τίποτε. Γιατί όταν ο Κύριος εφώνευσε τα πρωτότοκα τέκνα των Αιγυπτίων, δεν υπήρχε σπίτι Αιγυπτίου που να μην έχει νεκρό. Κάποιος αδελφός από τους ακούοντας ρωτά: «Τι θες να πεις με αυτά, Πάτερ?» Και ο γέρον Μωυσής απάντησε: «Εάν μπορέσουμε να δούμε τις αμαρτίες μας, ασφαλώς δεν θα έχουμε τη δύναμη να παρατηρήσουμε τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας. Γιατί είναι πραγματικά τρέλα για έναν άνθρωπο που έχει λείψανο στο σπίτι του, έχει ένα νεκρό στο σπίτι του, να το αφήσει και να μεταβεί σε γειτονικό σπίτι για να κλάψει το νεκρό του πλησίον, αντί να κλάψει στο σπίτι του το δικό του νεκρό. Έτσι και ο νεκρός μας νεκρός είναι η ψυχή μας που έχει νεκρωθεί από τα πάθη. Και αυτά πρέπει να κλαίμε, για αυτά πρέπει να κλαίμε και όχι για τα πάθη και τις αμαρτίες των άλλων. Το να αποθάνεις από τον πλησίον σημαίνει να σηκώσεις το βάρος των αμαρτιών σου και να μην ενδιαφέρεσαι για το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος και να λέγεις κατακρίνοντας «αυτός είναι κακός». Επίσης, να μην κάνεις κακό σε κανέναν άνθρωπο, ούτε να σκεφτείς μέσα σου πονηρά για κάποιον, ούτε να ντροπιάσεις με σκληρότητα εκείνον που έκανε κακό, ούτε να πιστέψεις τους ισχυρισμούς εκείνου που εκακοποίησε με οποιοδήποτε τρόπο τον πλησίον του και να τον δικαιώσεις για αυτό που έκανε, δίδοντας σε αυτόν συγχαρητήρια, ούτε να δώσεις προσοχή σε εκείνον που κατηγορεί τον πλησίον του, ούτε να έχεις έχθρα με κανέναν ή να μισείς άλλον. Όλα αυτά εξασφαλίζουν στην ψυχή του ανθρώπου την ειρήνη. Αυτά να επιδιώκεις, αδελφέ μου, και με αυτά να διασφαλίζεις την ψυχή σου, έχοντας υπόψη ότι ο κόπος για την επιτυχία αυτών διαρκεί λίγο χρόνο, όσο η επίγεια ζωή μας, ενώ η ανάπαυση θα είναι παντοτινή, αρχίζοντας από εδώ και συνεχιζομένη στην αιωνιότητα». Και αυτή η σκέψη μας βοηθάει πάρα πολύ, ότι η ταλαιπωρία έχει ημερομηνία λήξης. Η προσπάθεια έτσι κάποια στιγμή θα τελειώσει, ενώ η ανάπαυση που χαρίζει ο Θεός δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζει από εδώ και συνεχίζεται στην αιωνιότητα. Ένας αδερφός ρώτησε κάποτε τον Αββά Ποιμένα: «Δεν μου λες, γέροντα, πώς θα μπορέσω να γίνω τέλειος μοναχός?» Σε απάντηση ο γέροντας του είπε: «Εάν θέλεις να απολαύσεις εσωτερική γαλήνη και ανάπαυση και εδώ και στη μέλλουσα ζωή,
σε κάθε περίπτωση να λες με ταπείνωση ποιος είμαι εγώ και να μην κατακρίνεις κανέναν. Πληροφορήθηκε κάποτε ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου ότι μερικοί μοναχοί κατεβαίνουν συχνά στην πόλη και λούονται στα δημόσια λουτρά και δεν φροντίζουν για τα πνευματικά τους καθήκοντα. Μόλις ήρθε στη σύναξη των μοναχών, αμέσως ενώπιον όλων, αφαίρεσε από τους απρόσεκτους αυτούς μοναχούς το μοναχικό σχήμα ως τιμωρία για τις πράξεις τους. Μετά όμως από αυτό, τον έτυπτε η συνείδησή του και μετανόησε για τη διαπόμπευση των αδερφών εκείνων. Σαν μεθυσμένος δε από την πάλη των λογισμών, ήρθε στον Αβά Ποιμένα, μεταφέροντας και τα μοναχικά ενδύματα των αποσχηματιστέων των αδελφών, εξιστορών σε αυτόν την υπόθεση. Άκουσε με προσοχή ο γέροντας τον πρεσβύτερο και τον ρώτησε «Δεν έχεις εσύ τίποτε από τον παλαιό άνθρωπο, τελείως τον έχεις αποβάλει από τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο δηλαδή των παθών. Έχεις ξεπεράσει όλους τα πάθη, σαν να το έλεγε, όλες τις αδυναμίες, όλες τις αμαρτίες». Ο πρεσβύτερος απάντησε «Ακόμα διατηρώ τον παλαιό άνθρωπο». Τότε ο γέροντας επαναλαμβάνει αυτούσιο το ρητό του Αποστόλου «Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις, τα γάρα αυτά πράσεις ο κρίνων». Ενώ κρίνεις τον άλλον, εσύ κατακρίνεις τον εαυτό σου. Διότι και τα ίδια ακριβώς. Συγγνώμη. Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γάρα αυτά πράσεις ο κρίνων. Και μετά το ρητό πρόσθεσε. Να λοιπόν, ότι και εσύ, όπως και οι αδελφοί, υπόκεισε οπωσδήποτε υπό το κράτος της αμαρτίας, έστω και αν μόνο λίγο μετέχεις του παλαιού ανθρώπου. Κατόπιν του διαλόγου αυτού γύρισε ο πρεσβύτερος και αμέσως κάλεσε τους αδελφούς, 11 των αριθμών. Αφού δε εξεδήλωσε ενώπιόν του τη μετάνοιά του, τους ένδυσε και πάλι με το μοναχικό σχήμα και εν συνεχεία τους απέλυσε. Έτσι το δίδαξε ο μεγάλος γέροντας, ο Αβάς Ποιμένας, την επίκεια. Του λέει, εσύ δεν έχεις τίποτε από τον παλαιό άνθρωπο. Πώς τόσο έτσι αυστηρά αφέρθηκες και αφαίρεσες από τους αδελφούς τη μοναχική τους ιδιότητα, το μοναχικό σχήμα. Βεβαίως ήταν σφάλμα αυτό που έκανα, αλλά θα πρέπει να τους νουθετήσεις και όχι να τους αποβάλεις από το μοναχισμό. Άλλος πάλι αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα. Γέροντα, εάν αντιληφθώ το πτέσμα του αδελφού μου, είναι καλό να το σκεπάσω? Και ο γέροντας απάντησε. Ο Σάκης σκεπάζουμε το πτέσμα του αδελφού μας, σκεπάζει και ο Θεός τις αμαρτίες μας. Και ο Σάκης το φανερώνουμε, φανερώνει και ο Θεός τις αμαρτίες μας. Ό,τι κάνουμε στους αδελφούς μας δηλαδή, το κάνει και ο Θεός σε μας. Αδελφό δε, εννοούμε στην περίπτωση αυτή, εκείνον ο οποίος κατοικεί πλησίον μας ή συγκατοικεί μαζί μας, αλλά δεν έχει τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτού αξίζει να σκεπάζουμε και να παραβλέπουμε το αμάρτημα, διότι ο καθένας πρέπει να εξετάζει με προσοχή τις προσωπικές του αμαρτίες. Για εκείνους όμως που ανήκουν στην ίδια αδελφότητα και είναι κάτω από τον ίδιο πνευματικό πατέρα, οι θεσμοί των πατέρων μας διατάσσουν ότι πρέπει να φροντίζουν ο ένας για τον άλλον, όπως ο καθένας φροντίζει για τα μέλη του σώματός του, επειδή η ζωή τους είναι κοινή, έστω και αν υπάρχουν πολλά σώματα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει ο καθένας να υπενθυμίζει με ταπείνωση σε εκείνον που σφάλει τα πρέποντα. Εάν δε δεν διορθωθούν οι σφάλοντες με τις αδελφικές αυτές υπομνήσεις, τότε να αναφέρουν για αυτούς εις τους προϊστώτας, γιατί ο τρόπος για το αδελφικό αυτό ενδιαφέροντος
να εξαγιάζουν τη μεταξύ τους αγάπη. Βλέπουμε εδώ τη διάκριση. Με αυτόν που δεν είσαι κάτω από τον ίδιο πνευματικό, λέει δεν πρέπει να τον κατακρίνεις και να τον καταδικάζεις, αλλά όταν έχεις τον ίδιο πνευματικό, εκεί βεβαίως είσαι στην ίδια αδελφότητα και ο καθένας είναι κομμάτι του εαυτού σου, εκεί θα πρέπει με πολύ ταπείνωση να το διορθώνεις και αν δεν σε ακούει, να το αναφέρεις στο πνευματικό. Είναι αυτά τα πολύ σπουδαία που είχαμε πει και άλλη φορά για το πώς διορθώνουμε τον αδελφό μας. Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο τον αγαπημένο. Εάν συναντήσω κάποιον αδελφό για τον οποίο άκουσα ότι περιέπεσε σε ένα αμάρτημα, δεν θέλω να το βάλω στο κελί μου. Εάν όμως συναντήσω άλλο καλό που έχει αγαθή φήμη, ευχαριστούμε μαζί του. Και ο γέροντας τότε το απαντά, ο αγαπημένος. Εάν προσφέρεις μικρή καλοσύνη προς τον καλό, οφείλεις να διπλασιάσεις αυτήν χάριν εκείνου που άκουσες ότι έσφαλε, διότι αυτός είναι άρρωστος και τότε θα σε ελεήσει και σένα ο Θεός. Δηλαδή, αν περιποιούμαστε μια φορά τον καλό αδελφό, πρέπει δύο φορές να περιποιούμαστε αυτόν που δεν έχει αγαθή φήμη. Να τον φροντίσουμε και με την αγάπη και τη στοργή να τον επαναφέρουμε. Και αν έτσι αυτόν τον ελεήσουμε, θα μας ελεήσει και εμάς ο Θεός. Σε κάποιο κοινόβιο εμόναζε ένας μοναχός που λέγεται Τιμόθεος. Στο κοινόβιο αυτό διαδόθηκε μια κακή φήμη εις βάρος ενός άλλου μοναχού, ότι δηλαδή αυτός αμάρτησε. Τότε ο ηγούμενος ζήτησε τη γνώμη του Τιμοθέου τι να κάνει. Και ο Τιμόθεος τον συμβούλεψε να τον εκδιώξει από το κοινόβιο. Πράγματι λοιπόν τον εκδίωξε. Αλλιδού τι συνέβη μετά το περιστατικό αυτό. Ο Τιμόθεος ενοχλήθηκε επικινδύνως από τον πειρασμό του εκδιωχθέντος αδελφού και παρολίγο να περιπέσει στην ίδια αμαρτία. Στην απελπισία του, ο Τιμόθεος άρχισε να κλαίει και να κραυγάζει. «Θεέ μου, συγχώρησέ με». Και βρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, ακούει μια θαυμαστή φωνή να του λέει «Τιμόθεε, όλα αυτά τα παθαίνεις, διότι περιφρόνησες και εγκατέλειψες τον αδελφό σου κατά τη στιγμή του πειρασμού του». Όταν κανείς δεν βοηθάει δηλαδή αυτόν ο οποίος φάλει, δείχνει ασπλαχνία και σκληρότητα, οπωσδήποτε στερείται της χάρης του Θεού. Γιατί ο Θεός πάνω απ' όλα θέλει να αγαπάμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Κάποτε σε ένα κοινόβιο περιέπεσε σε σφάλμα ένας αδελφός. Στην περιοχή του κοινοβίου και σε μικρά απόσταση από αυτό ζούσε κάποιος ασκητής ο οποίος για πολλά χρόνια δεν εξήλθε από το κελί του. Προς αυτόν λοιπόν ήρθε ο ηγούμενος του κοινοβίου και του ανέφερε την περίπτωση του αδελφού που έσφαλε. Ο ασκητής μόλις άκουσε, συνέστησε να τον εκδιώξουν από το κοινόβιο. Πράγματι λοιπόν τον εξεδίωξαν. Και εκείνος κατήλθε σε μια βαθιά χαράδρα και παρέμενε σε αυτή κλαίοντας και θλιβόμενος. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε μετανοήσει. Κατά σύμπτωση τις ημέρες εκείνες, μερικοί αδελφοί του κοινοβίου, μεταβαίνοντες προς συνάντηση του αγαπημένου, διελθώντας από την χαράδρα της Οδύνης και των Δακρύων, του εκδιωχθέντος μοναχού, πέρασαν από την χαράδρα και από εσπλαχνία κατήλθαν στη χαράδρα και συνήθισαν το δυστυχή εκείνο να είναι συνετριμμένος από τον πόνο και τη θλίψη. Με στοργή δε και γλυκύτα τον παρακάλεσε να τους ακολουθήσει και να πάνε όλοι μαζί στον αγαπημένο. Ο δυστυχής όμως εκείνος ειρνήτο και έκλαιγε λέγοντας «Αφήστε με να αποθάνω εδώ». Αφού δεν μπόρεσαν να το μεταπίσουν, ανεχώρησαν και μετέβησαν στον αγαπημένο, προς τον οποίο και εξιστόρισαν λεπτομερώς την περίπτωση του αδελφού.
Συγκινηθείς από την αφήγηση αυτή, ο Αββάς Ποιμήν παρακάλεσε τους αδελφούς να επιστρέψουν στη Χαράδρα και να πούν στον αδελφό «Σε καλεί ο Αββάς Ποιμήν να έρθεις στο κελί του». Πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ βεβαίως τιμητικό, γιατί είχε τεράστια φήμη ο Αββάς Ποιμένας. Κατόπιν αυτού ο αδελφός ήλθε επιτέλους κοντά στον Αββά Ποιμένα. Μόλις τον είδε από μακριά ο Αββάς Ποιμήν, ήρθε κοντά του, τον ασπάστηκε, του γλυκομύνησε, γιατί ήταν πολύ θλιμμένος και τον παρακαλούσε, χαριετιζόμενος, να φάει λίγο, γιατί είχε εξασθενήσει πολύ προφανώς τόσες μέρες, πένθος, δάκρυα και νηστεία. Αφού δε ανέπαυσε και ηρέμησε το μοναχό, έστειλε έναν υποτακτικό του στον ασκητή και το εμήνυσε τα εξής. «Από πολύ καιρό είχα επιθυμία να σε γνωρίσω, γιατί άκουγα πολλά τα καλά για σένα. Αλλά και οι δυο μας από αμέλεια δεν κατορθώσαμε να συνδεθούμε μέχρι σήμερα». Ο αναχωρητής, αν και δεν έβγαινε από το κελί του, άκουσε την πρόσκληση και είπε «Για να μου στείλει την είδηση αυτή ο γέρον, κάτι τον έχει πληροφορήσει ο Θεός». Αμέσως λοιπόν έφυγε από το μέρος που καθόταν για να συναντήσει τον Αββά Ποιμένα. Μόλις συναντήθηκαν, αντάλλαξαν τον αδελφικό ασπασμό και άρχισαν χαρούμενοι να συζητούν. Σε μια στιγμή λέγει προς τον ασκητή ο Αββάς Ποιμένας, «Δύο άνθρωποι ζούσαν σε ένα χωρίο. Ξαφνικά μια μέρα πέθαναν και των δύο αυτών γειτόνων συγγενείς και έτσι ο καθένας είχε στο σπίτι του νεκρό. Ο ένας όμως από αυτούς εγκατέλειψε τον νεκρό στο σπίτι του και έφυγε για να κλάψει τον νεκρό του γειτονά του. Μόλις άκουσε τη δίκηση αυτή ο ασκητής, συγκινήθηκε και αναλογίστηκε ότι σε αυτόν ταιριάζει αυτή η ιστορία, εξαιτίας της συμπεριφοράς του προς τον εκδιωχθέντα αδελφό του κοινοβίου. Γι' αυτό και αναφώνησε, ο Ποιμήν βρίσκεται στον ουρανό, ενώ εγώ κάτω στη γη». Γιατί ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού, η επίοικια και η συγχωρητικότητα. Ρώτησαν μερικοί πατέρες στον Αββά Ποιμένα, «Θέλεις, Αββά, να ελέξουμε όποιον προσωπικός αντιληφθούμε ότι αμαρτάνει?» Πάλι και ο Αββάς με ηρεμία τους απαντά, «Πάντως εγώ, εάν παραστεί ανάγκη να περάσω από το μέρος όπου βρίσκεται κάποιος και τον δω προσωπικός να αμαρτάνει, θα προσπεράσω χωρίς να τον ελέγξω». Πάλι τον ρώτησαν, «Πόσο Αββάς νηστερό υπέμεινε με τόση πραότητα το μαθητή του?» Ο Αββάς Ποιμήν τους απάντησε, «Εάν ήμουν εγώ, θα τοποθετούσα και το μαξιλάρι κάτω από την κεφαλή του». Σε αυτό παρατήρησε ο Αββάς Ανού, «Πόσο όμως θα μπορούσες να δικαιολογήσεις τη συμπεριφορά σου αυτή στο Θεό?» Ο Αββάς Ποιμήν του εξήγησε, «Θεέ μου, θα του πω, εσύ διέταξες πρώτον να βγάλει ο άνθρωπος το δοκάρι από τον οφθαλμό του και τότε αφού ειδεί καθαρά να βγάλει το μικρό αχυράκι από τον οφθαλμό του αδελφού του». Υποκριτά, «Έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλή το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου». Πάλι και εδώ λοιπόν διδάσκει ο Αββάς Ποιμήν αυτή την συγχωρητικότητα, την ανεξικακία και την ακατακρισία. Αν κανείς δεν θεραπευθεί ο ίδιος με τη χάρη του Θεού, δεν αποβάλει το δοκάρι που έχει στο μάτι του, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει κανέναν. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, «Τι να κάνει?» Και ο Αββάς Ποιμήν του απάντησε, «Το τι πρέπει να κάνεις έχει γραφεί στον ψαλμό του Δαβίδ. Τα ανομίες μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου». Εγώ θα αναγγείλω τις αμαρτίες μου, θα εξομολογηθώ δηλαδή και θα έχω καλή φροντίδα για την αμαρτία μου, έτσι ώστε να την εξαλείψω, να μην την ξανακάνω. Ο Αββάς Ποιμήν ήρθε κάποτε στα μέρη της Αιγύπτου για να κατοικήσει. Κοντά του διέμενε ένας αδελφός, ο οποίος είχε
συνείσακτο γυναίκα. Τον αδελφό αυτό ποτέ δεν τον ήλεξε για αυτή του την παράβαση. Μια νύχτα γέννησε η γυναίκα εκείνη. Αμέσως ο Αββάς Ποιμήν αντιλήφθη περί τίνος πρόκειται. Αντί όμως να ελέγξει σκληρά τον αμαρτήσαντα με τέτοια αμαρτία αδελφό, απέναντίας κάλεσε τον αδελφό αυτό το μικρότερο και του είπε: «Πάρε μαζί σου ένα κνίδιον, ένα μικρό πυρηνοδοχείο κρασί και πρόσφερέ το στον γείτονα, γιατί έχει ανάγκη σήμερα». Οι άλλοι υποτακτικοί του Αββά Ποιμένος δεν αντιλήφθηκαν τίποτε από όλα αυτά. Ο αδελφός έκαμε αυτό που τον διέταξε ο Αββάς Ποιμήν. Ο αδελφός που αμάρτησε, μόλις δέχτηκε το δώρο της αγάπης και της καλοσύνης, ενώ ανέμενε ελέγχος και περιφρόνηση, κατενήγη. Ένιωσε το αμάρτημά του και μετά από λίγες μέρες απομάκρυνε τη γυναίκα, αφού της έδωσε για τη συντήρησή της ό,τι είχε. Κατόπιν συντετριμμένος προσήλθε στον Αββά Ποιμένα και του είπε: «Εγώ από σήμερα μετανοώ». Ο Αββάς Ποιμήν με γλυκύτητα και στοργή άρχισε να τον επιστηρίζει στη μετάνοια. Έχτισε δε ο αδελφός αυτός και ένα άλλο κελάκι κοντά στον γέροντα και από εκεί επικοινωνούσε τακτικά με τον Αββά Ποιμένα. Εκείνος δε με τη συνετή διδασκαλία του εφώτιζε και καθοδηγούσε αυτόν στον δρόμο του Θεού που επρόκειτο που έπρεπε να ακολουθεί. Και ότι το τρόπος με τη συμπεριφορά αυτή κέρδισε ο Αββάς Ποιμήν τον αμαρτήσαντα αδελφό. Αυτό έτσι το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν λέει κάποιος αμαρτάνει φανερά, έτσι και το καταλαβαίνει προφανώς και ο ίδιος και ελέγχεται: «Μην του λες εσύ λέει τίποτε, εσύ δείξ' του ανοχή και υπομονή και καλοσύνη και αγάπη». Έχει μέσα του αυτόν που τον ελέγχει την ίδια τη συνείδηση. Και όταν δει την αγάπη από τη δική σου τη μεριά, υπάρχει ελπίδα να μεταστραφεί, να μετανοήσει, να σωθεί. Σε μία σκήτη συνεδρίαζαν οι πατέρες της σκήτης για έναν αδελφό, ο οποίος είχε σφάλει. Όλοι οι πατέρες μιλούσαν και καθένας έλεγε τη γνώμη του. Μόνο ο Αββάς Πίωρ σιωπούσε και ήταν σκεπτικός. Και χωρίς να γίνει αντιληπτός, πήρε ένα σακί και το γέμισε άμμο. Το σακί αυτό το σήκωσε στον ώμο του πίσω. Συγχρόνως γέμισε ένα μικρό όστρακο με άμμο και το κρατούσε στα χέρια του. Έτσι, καθώς ήταν με το βαρύ σάκο πίσω στην πλάτη του και με το μικρό όστρακο στα χέρια του, μπήκε στο συνέδριο, όπου θα συνεδρίαζαν για να κρίνουν, να δικάσουν έναν αδελφό που είχε σφάλει. Ειδώντας το θέαμα οι πατέρες, τον ρώτησαν τι σημαίνουν αυτά. Εκείνος τότε απάντησε: «Το σακί αυτό με την πολλή άμμο είναι τα πλημελήματά μου, τα οποία επειδή είναι πολλά και αναρρύθμιτα, έριξα πίσω μου για να μην τα βλέπω και να μην κουραστώ για την εξάλληψή τους και κλάψω για αυτά. Και εδώ τώρα, έχω τοποθετήσει μπροστά μου τα ελάχιστα πλημελήματα του αδελφού μου και σε αυτά απασχολούμαι, φλιαρώντας και κατακρίνοντας τον αδελφό μου. Δεν πρέπει όμως να κάνω έτσι. Απέναντίας πρέπει να φέρω μπροστά μου τα προσωπικά μου αμαρτήματα και να παρακαλώ τον Θεό να με συγχωρέσει για αυτά». Στο άκουσμα των βαθιστόχαστων αυτών λόγων, κατανιγέντες οι πατέρες ηγέρτησαν και ανεφώνησαν: «Πράγματι, αυτή είναι η οδός της σωτηρίας». Και έτσι δηλαδή διαλύθη η συνεδρίαση στο δικαστήριο που είχε συγκροτηθεί εναντίον του αδελφού που έσφαλε. Και το τελευταίο και σήμερα, ο Αββάς Παφνούτιος ανέφερε το εξής περιστατικό. Κάποτε λέγει, ενώ ευάδιζα, έχασα το δρόμο και περιεπλανήθην, ευρεθείς πλησίων ενός χωρίου. Έξαφνα συνάντησα δύο άτομα, ένδρα έναν άνδρα και μια γυναίκα, να βρίσκονται μεταξύ τους σε στάση απρεπή. Αμέσως τότε άρχισα να προσεύχομαι για τις αμαρτίες μου, για να μην μου μείνει ευκαιρία να κατακρίνω
και τι ο τρόπος απεμακρύθη. Καθοδόν εμφανίστηκε μπροστά μου άγγελος με μια ρομφαία στο χέρι και μου λέει: «Παφνούτε όλοι οι κατακρίνοντες τους αδελφούς τους με αυτή τη ρομφαία το σπαθί». Φωνεύονται: «Εσύ όμως, επειδή δεν κατέκρινες, αλλά ταπεινώθηκες απέναντι του Θεού, σαν να ήσουν εσύ που έπραξες την αμαρτία, γι' αυτό το όνομά σου αναγράφηκε στο βιβλίο της ζωής». Όταν κανείς ταπεινώνεται και δεν κατακρίνει, γράφεται το όνομά του στη βίβλο ζωής. Δηλαδή, ευαρεστεί στον Θεό και σώζεται. Αυτά ήθελαμε να πούμε σήμερα στην αγάπη σας.